Τον Απρίλιο του 1941 η ναζιστική Γερμανία πραγματοποίησε επίθεση σε βάρος της Ελλάδας. Παράλληλα η γερμανική αεροπορία βομβάρδιζε θέσεις στο εσωτερικό της χώρας με σκοπό να κάψει το φρόνημα των Ελλήνων μετά την ήττα και την οπισθοχώρηση των Ιταλών στα ελληνοαλβανικά βουνά. 16 Απριλίου 1941, Μεγάλη Τετάρτη, ήρθε και η σειρά του Αγρινίου. Οι προειδοποιητικές σιρήνες πήγησαν δαιμονισμένοι. Στις 12:30 ένα αεροπλάνο διέγραψε πορεία από νότο προς βορρά χωρίς να βομβαρδίσει. Αυτός ο άχαρος ήχος των σιρήνων ήταν γνώριμος τον τελευταίο καιρό στους Αγρινιώτες που βίωναν τον πόλεμο και τη φτώχεια της κατοχής. Όσοι βρίσκονταν στην πλατεία Μπέλου με δυσκολία πήγαιναν να εισέλθουν στα τότε χαρακτηρισμένα καταφύγια του Υπουργείου, της Τράπεζας της Ελλάδος και του ξενοδοχείου Ήλιον. Ο επικεφαλής της τότε πολιτικής άμυνας, η Πομπύρακος Τόντος και δύο χωροφύλακες με δυσκολία κατάφεραν να πείσουν τον κόσμο να κατέβει στα καταφύγια. Δεν πέρασε πολλούς χρόνους από τη διέλευση του πρώτου αεροσκάφους και αυτή τη φορά από την ανατολική πλευρά της πόλης νέα αεροπλάνα έκαναν την εμφάνισή τους πετώντας σε χαμηλό ύψος. Η πρώτη βόμπα συμπάδευσε τη καρδιά της πόλης και έπεσε στην είσοδο του ιστορικού κτηρίου της Τράπεζας της Ελλάδος. Είναι εμφανείς οι πληγές από τα θράσματα στις μαρμάρινες κολόνες της εισόδου και σε όλο το μήκος του μαρμάρινου τοίχου στον κήπο και έτσι πρέπει να μείνουν για πάντα για να μαθαίνουν οι νέοι το ματωμένο κομμάτι της ιστορίας αυτού του τόπου. Στο σημείο που βρισκόμαστε, τα πρώτα θύματα του βομβαρδισμού ήταν ο διεταγμένος σε υπηρεσία υπομοίραχος Τόντος Σπυρίδων ετών 38 με καταγωγή την Παμπίνη Ξηρομέρου, ο Λάζαρος Μουμογιάννης ετών 40 και ο 17χρονος Σωτήρης Λαμπράκης από το Περιστέρι Αγρινίου, ως βιοπαλαιστής πήγε στο νυχτερινό σχολείο και εργαζόταν στην καφετέρια Ματραλή. Σε αυτό το σημείο επιτρέψτε μου να αναφέρω το κακό προαίσθημα της μάνας του από το χωριό το Περιστέρι όταν άκουσε τον ήχο των αεροπλάνων και των βομβαρδισμών φώναξε «Πάει τα Αγρίνιου, πάει το παιδάκι μου». Οι βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν στην οδό Τσαλδάρη, Πανετολικού και σε άλλα σημεία της πόλης με αποτέλεσμα να τραυματιστούν θανάσιμα 12 συμπολίτες μας, τα ονόματα των οποίων αναγράφονται σε αυτή την απέραιτη τιμητική επιγραφή. Τα πολεμικά ανακοινοθέντα της εποχής από το ΓΕΣ και το Υφυπουργείο Δημόσιας Τάξης τότε ανέφεραν: «Γερμανικά αεροπλάνα εβομπάρδισαν και πολυβόλησαν το Αγρίνιο με ολίγα θύματα εκ του αμάχου πληθυσμού και μικράς ζημίας». Ο Σύνδρομος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Αγρινίου, που έχω την τιμή να εκπροσωπώ, ευχαριστεί τη Δημοτική Αρχή Αγρινίου και τον Δήμαρχο κ. Γεώργιο Παπαναστασίου για την ονοματοδοσία της οδού έμπροσθεν του αστυνομικού μεγάλου Ακαρνανίας σε οδό Μοιράρχου Τόντου Σπυρίδωνα και την τοποθέτηση αυτή της απαραίτητης επιγραφής πριν 3 χρόνια. Όλοι τους είναι ήρωες, οι δικοί μας ήρωες, αιωνία εν μνήμη όλων αυτών που θυσιάστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας. Αθάνατοι!